Στον Αλφα είστε στους 94,7. Θα πάμε στον Δήμο Καστοριάς. Είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Βελίδης, δημοτικός σύμβουλος από την ομάδα της Αντιπολιτεύσεως. Έχει εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του Μανώλη Χάτζη Σημεωνίδη. Να πούμε ότι είμαστε σε μια φάση όπου έχουν συμπληρωθεί αρκετά πια χρόνια. Έχει κλείσει η τριετή, εννοείται, τέταρτος χρόνος για αυτήν την δημοτική έτσι χρονιά. Είμαστε λίγο πριν, λίγοι μήνες έχουν μείνει, ενώ δηλαδή 2 χρόνια είναι. Όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι ότι όταν φτάσουμε στα τελευταία, δηλαδή 1 χρόνο πριν από τις εκλογές, ή 1,5 χρόνο, ή 8 μήνες, γενικά στην χώρα αυτή τα πράγματα διαφοροποιούνται. Εν πάση περιπτώσει όμως, για να δούμε ο Βασίλης Βελίδης πώς βλέπει, πώς κρίνει, πώς παρακολουθεί, τι γνώμη έχει και αυτός και οι συνάδελφοί του όμως για τον 1 χρόνο με 5 νέους αντιδημάρχους, δηλαδή ξέρετε, Ματούλα, Αντωνίου, Ιάννος και όλοι αυτοί, Ζήσης, Λάζαρος, στην ομάδα του κυρίου Αγγελή. Θυμίζουμε ότι το 2016, 28 ή 30 του μηνός κάπου εκεί, έγιναν οι περίφημες αλλαγές που άλλαξε τότε Κοτούλα, Πετρόπουλο κτλ. Κύριε Βελίδη, γεια σας. Καλή σας μέρα κύριε Παραρά και καλημέρα στους ακροατές. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ μαζί μας. Είδα και τις αποφάσεις, αυτά δηλαδή που παρακολουθούμε πάντοτε εμείς, και νομίζω ότι γενικώς όλοι μας παρακολουθούμε, απαιτούμε να γίνεται έργο από έμισθους αντιδημάρχους, δηλαδή ενώ οι άνθρωποι πληρώνονται για να κάνουν τη δουλειά τους, όλοι οι αντιδήμαρχοι στην χώρα. Άρα λοιπόν απαιτούμε και θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Θέλω σε πρώτη φάση να μου πείτε τι βλέπετε, τι γίνεται. Καταρχάς να αναφέρουμε ότι προχθές συμπλήρωσαν οι αντιδημάρχοι οι 5 που προαναφέρατε 1 χρόνο θητείας. Ναι, ναι. Αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς είναι, μάλλον δεν βλέπουμε να γίνεται κύριε Παραρά. Παρόλο που έχει περάσει 1 χρόνος, δεν έχουμε δει απτά αποτελέσματα από τους αντιδημάρχους αυτούς. Και να ξεκινήσουμε δηλαδή με μια πιο λεπτή αναφορά με τον κάθε ένα. Να πάμε πρώτα στον κύριο Λιάνο που είναι ο αντιδήμαρχος των έργων και τα λοιπά. Ξεκινάτε γιατί με τον κύριο Λιάνο, επειδή έχετε κάτι, όχι, νομίζετε... Όχι, κανένα θέμα δεν είναι. Απλώς ο κύριος Λιάνος μέχρι είναι τώρα τέχνητες. Έχει βρεθεί στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μαζί μας, στο κομμάτι των απευθείας αναθέσεων. Γιατί με τον κύριο Λιάνο είδαμε πολλά παράξενα πράγματα να γίνονται στο Δήμο Καστοριάς. Ναι, καλά, εγώ θέλω να εξειδικεύσετε όμως, να μην τα λέμε έτσι και τα αφήνουμε. Όχι, ναι. Για να ξεκινήσουμε πρώτα με τον κύριο Λιάνο. Έχουμε και λέμε στο κομμάτι των έργων. Πέρασε ένα ολόκληρο καλοκαίρι, οι λακκούβες δεν κλείστηκαν ποτέ. Ο κύριος Λιάνος μέσα καλοκαιριού μας είχε επικαλεστεί ότι τα ασφαλτάδικα δεν δουλεύουν. Και αυτή τη στιγμή στην αναμόρφωση που είχε έρθει το καλοκαίρι του προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαν αφαιρεθεί όλοι οι κωδικοί από ασφαλτικά, από τσιμέντα κτλ. Μάλιστα. Μετά. Αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι γενικά. Λέτε ότι μαζί του έχετε έρθει στην όποια τέλος πάντων αντιπαράθεση για τις αναθέσεις, για αυτά τα ζητήματα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Δήμος Καστοριάς βλέπουμε λίγο να βάζει ακουστικό. Εμπόδια στους δημότες του. Να βάζει εμπόδια. Ναι, όταν αν παρατηρήσετε τις τελευταίες συναδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και δείτε σε κάθε συναδρίαση υπάρχει ένα θέμα για αποζημίωση δημότη, για κάποια βλάβη στο αυτοκίνητό του από λακκούβες κτλ. Δεν είναι εμπόδιο αυτό το πράγμα? Πάντως εγώ νομίζω ότι γενικά ήταν εμπόδιο πάντοτε και γενικότερα ήταν και είναι θέμα μεγάλο αυτή η ιστορία με λακκούβες, με πάρα πολλούς πολίτες που ταλαιπωρούμαστε θα έλεγα στο εσωτερικό της πόλης, αλλά δεν θα μιλήσω για πιο έξω από την πόλη. Έτσι, μα δεν είναι μόνο το εσωτερικό της πόλης, είναι όλος ο Δήμος. Ναι, ναι, αυτό ήταν πάντως, γενικά ήταν ένα πρόβλημα αυτό και συνεχίζει να είναι. Ναι, απλώς το θέμα είναι ότι είχαν επικαλεστεί η Δημοτική Αρχή ότι τουλάχιστον το κομμάτι της καθημερινότητας ήταν βασική τους προεκλογική εξαγγελία ότι θα λυθεί άμεσα. Εδώ βλέπουμε να μην γίνεται τίποτα. Μετά να αναφέρουμε κάποια πράγματα. Έχουμε καταγγείλει μέσα στη χρονιά τις απευθείας αναθέσεις που έχουν γίνει. Ότι γίνονται χωρίς οικονομικές προσφορές, χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι σύλλογοι εργολάβων, εργοληπτών, εμπειροτεχνών.
ξέρετε κάτι, είναι κάποια πράγματα τα οποία τα βλέπουμε δηλαδή με άλλη σκοπιά και να έπρεπε ρωτήσω... να γίνονται διαφορετικά. Συγγνώμη λίγο, γιατί εγώ πιστεύω ότι τα όργανα, όπως είναι η Οικονομική Επιτροπή, όπως είναι ένα Δημοτικό Συμβούλιο, αυτά πρέπει να τα εξαντλεί, να τα εξαντλούμε και ως συζήτηση και σε επίπεδο καταγγελιών, αν θέλετε, παραπώνων, αλλά εκεί να ακούγονται όλα. Δεν μπορεί να μένουν αυτά κρυφά. Εκεί δεν τα εξαντλείτε όλα αυτά. Δεν ρωτάτε, δεν πιέζετε. Μισό λεπτό. Δεν τους ελέγχετε. Λέτε ότι δεν παίρνουν προσφορές, δεν δημοσιοποιούν το ένα. Πώς γίνεται δηλαδή αυτή η δουλειά? Αυτό επειδή υπάρχει ο νόμος, ναι, μας επικαλούνται ότι εφόσον όλα γίνονται με το γράμμα του νόμου. Ένα λεπτό. Ξέρετε κάτι τα όμως. Κάνουν νόμιμα οι άνθρωποι. Αν τα κάνουν νόμιμα, τι φωνάζετε? Εμείς, γιατί υπάρχει και ένα κομμάτι της ηθικής, κύριε Παράρα. Δεν σας άκουσα. Ένα πολλές φορές το έχουν επικαλεστεί. Περιμένετε, ο νόμος με την ηθική δεν συμβαδίζουν? Δεν προβλέπει δηλαδή ο νόμος και την ηθική μέσα σε όλα? Ή... Μπορεί μερικές φορές, κύριε Παραρά, ναι, κάτι να είναι νόμιμο αλλά να μην είναι ηθικό. Και ο κύριος Λιάνος παλαιότερα και ο κύριος Αγγελής έχουν επικαλεστεί και τα καθαρά χέρια. Ναι, τα καθαρά χέρια, ναι. Άρα, ναι, εσείς τώρα εδώ αφήνετε, όχι εχμές, το λέτε, ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται σωστά. Δεν λέτε όμως ότι δεν γίνονται με τον νόμο? Όχι, απλώς το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει μια ηθική αντιμετώπιση από όλους, σε όλους τους δημότες μας. Μπορώ να ακούσω ένα παράδειγμα σε αυτό, ας πούμε? Τι δεν κάνουν καλά πάνω σε αυτό? Τι δεν κάνει καλά ο Γιάννος? Όταν φέρνει να γίνει μια ανάθεση, και αύριο κιόλας στην Οικονομική Επιτροπή έχουμε 10 απευθείας αναθέσεις, και μας φέρνει να γίνει απευθείας ανάθεση χωρίς καμία οικονομική προσφορά από κάποιους εργολάβους. Και μετά, ξέρετε πολύ καλά, το είχε καταγγείλει και ο συνάδελφός μου, ο κύριος Τόσκος, στο κομμάτι του αρχοντικού του Παπαχρήστου, για ποιον λόγο έγινε η μερική κατεδάφιση και τι... και ποιους εξυπηρέτησε με το έργο αυτό ο κύριος Λιάνος, που ήταν... Πάντως, να σας πω κάτι, εγώ νομίζω για μια έτσι καλή λειτουργία, τώρα καλά κάνετε και επισημαίνετε αυτά που εμείς εσείς βλέπετε. Κάτι, ναι. Δεν είμαστε ενάντια στις απευθείας αναθέσεις. Όχι, όχι, να είμαστε γενικότερα όμως, να το κάνουμε ένα κύκλο, κύριε Βελίδη, όμως, πόσοι είναι οι άνθρωποι που μπορεί να ενδιαφέρονται? 70. Ξεκινήστε ρε παιδιά, φωνάξτε τους, ενημερώστε τους και θα τη βρουν την άκρη μεταξύ τους. Το καλύτερο από όλα αυτό είναι, νομίζω. Πώς είναι οι δικηγόροι, τόσοι είναι οι δικηγόροι. Πώς είναι οι εργολάβοι, οι εργολήπτες, 180. Με τη σειρά επιτέλους. Να αναφέρουμε και ένα ακόμα στοιχείο, κύριε Παραρά, ότι αυτή τη στιγμή στα ταμεία του Δήμου υπάρχουν 2 εκατομμύρια για έργα ανεκτέλεστη σάτα. Αυτό ξέρετε τι πάει να πει? Ότι δεν δουλεύουν οι αρμόδιοι, δηλαδή αντιδήμαρχοι. Γιατί τώρα, αν σου περισσεύει σάτα, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Η ΣΑΤΑ είναι, έρχονται κάποια χρήματα από την τακτική επιχορήγηση και πρέπει κάθε χρόνο να εξαντλούνται αυτά τα χρήματα, να γίνονται έργα και να πάμε στα επόμενα. Εμείς έχουμε στη θητεία του κυρίου Αγγελή, ναι, ανεκτέλεστη ΣΑΤΑ 2 εκατομμύρια ευρώ. Ανεκτέλεστη ΣΑΤΑ, ναι. Και όσοι έχουν εμπλακεί με τα κοινά γνωρίζουν τι θα πει ΣΑΤΑ. Για ρωτήστε τους άλλους δήμους, τον κύριο Κεπαπτσόγλου ή τον κύριο Γκέτσιο. Άμα τους πείτε ότι υπάρχει 2 εκατομμύρια ανεκτέλεστη ΣΑΤΑ, θα πούνε, θα απορούνε. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί παρακαλάνε να έχουν επιπλέον χρηματοδότηση. Εσείς λέτε ότι έχουμε στο σιρτάρι μας 2 εκατομμύρια από την ΣΑΤΑ και δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα επενδύσουμε, να φτιάξουμε δουλειές. Έτσι ακριβώς. Αυτό δείχνει αδράνεια του αντιδημάρχου τεχνικών έργων, ναι, και των οικονομικών. Άρα εδώ λέτε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, μια μεγάλη ευθύνη στους δύο αντιδημάρχους, εννοείται Στεριόπουλο και Ιάνο, έτσι δεν είναι? Καθώς. Για το ότι έχουν στο σιρτάρι τους 2 εκατομμύρια και απλά δεν δουλεύουν για να μπορέσουν να τα απορροφήσουν. Αυτό μου λέτε. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Και δεν γίνεται να επικαλούμαστε συνεχώς ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Καλά, αφού λέτε ότι υπάρχουν 2 εκατομμύρια. Έτσι ακριβώς. Αυτό το πράγμα μπορούμε να το δείξουμε και με στοιχεία. Γι' αυτό πάντως, ναι, με στοιχεία. Αυτό πρέπει με στοιχεία και οι ίδιοι να απαντήσουν. Εγώ νομίζω την εποχή αυτή, όντως δεν υπάρχει κανείς που λέει ότι μπορεί να έχει λεφτά και δεν κάνει έργα. Όλοι και ψάχνουν και τα 5 ευρώ που λέει ο λόγος. Και είναι ένα τεράστιο ποσό και μαθαίνουμε συνεχώς ανθρώπους, εργολάβους ή μηχανικούς να μην έχουν δουλειά, να σκέφτονται να μεταναστεύσουν. Και εμείς που έχουμε εδώ πέρα 2 εκατομμύρια στο Δήμο Καστοριάς, αντί να δώσουμε να γίνει οργασμός έργων η περιοχή μας, εμείς καθόμαστε μόνο και τα χρήματα αυτά
τα κοιτάμε. Εγώ μένω πάντως, κύριε Βελίδη, έκπληκτος με αυτό που λέτε. Και πραγματικά είναι είδηση να μου λέτε ότι έχουμε 2 εκατομμύρια ο Δήμος και δεν, επειδή δεν κάνουν οι αντιδήμαρχοι τις κινήσεις που πρέπει. Είναι φοβερό. Και εγώ θα περιμένω ακριβώς από τους ίδιους είτε την ανακοίνωση είτε την απάντηση προς εσάς, αλλά και προς όλους μας, να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται. Πρέπει να ενημερωθούν οι δημότες μας, κύριε Παραρά, γιατί βλέπουμε συνεχώς γινόμαστε δέκτες μηνυμάτων και από όλους που τα μηνύματα είναι άσχημα. Εδώ βλέπουμε ότι όλοι οι πολίτες αυτή τη στιγμή τους ταλανίζει μια τεράστια οικονομική κρίση στο νομό και εμείς πρέπει να τους δώσουμε μια ελπίδα, ένα όραμα για να παραμείνουν σε αυτή την πόλη και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Μπορώ να καταλάβω λίγο από εσάς, με συγχωρείτε, δηλαδή τα 2 εκατομμύρια αυτά, στο τελευταίο εξάμηνο, εφτάμηνο, τι μπορούσαμε να τα κάνουμε, με ποιον τρόπο δηλαδή, για να καταλάβω λίγο τη λειτουργία, αλλά για να καταλάβει και ο κόσμος τι εννοείται ότι μπορούσε, έχουν. Μπορούσε κάλλιστα να γίνουν, να σας το πω διαφορετικά, ναι, από 2 μικροέργα σε κάθε τοπική κοινότητα, τα οποία έργα θα ήταν ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους των περιοχών. Θα μπορούσαν να γίνουν μικρά έργα, λέτε, να τα μελετήσουμε τώρα και να τα υλοποιήσουμε, δηλαδή. Ναι, αυτό, άμεσα εκτελεστέα. Μα γι' αυτό το λόγο είναι η ΣΑΤΑ. Δεν πάμε στο κομμάτι. Και δεν το κάνουμε. Γιατί δεν το. Να σας πω κάτι. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ότι υπάρχει άνθρωπος. Τώρα εσείς ήδη το κάνατε, όχι προσωπικό, αλλά ήδη έχετε ονοματίσει και τους αντιδημάρχους. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι υπάρχουν λεφτά και 2 άνθρωποι που είναι εκεί ορισμένοι για να δουλέψουν δεν το κάνουν επειδή έτσι θέλουν. Μήπως υπάρχουν άλλα εμπόδια. Κοιτάξτε, κύριε Παραρά. Δεν ξέρω. Παραρά, δεν υπάρχει τρόπος να κάνουμε τις μελέτες. Μήπως δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν καταλάβατε. Όχι. Οι υπηρεσίες του Δήμου και το υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου για μένα είναι πολύ καλά στελεχωμένο και είναι, δηλαδή, που έχω συνεργαστεί με τους ανθρώπους, μπορούν να αποδώσουν. Απλώς το θέμα είναι ότι θέλουν εντολές. Δεν γίνεται να κάνουν μόνοι τους μόνες τους οι υπηρεσίες ό,τι θέλουν. Ωραία, δεν το συνεχίζω άλλο αυτό. Και το πολιτικό προσωπικό. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε και προχωράμε τώρα. Ναι, να παρακάτω. Προχωρήσουμε, ναι, να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι της καθημερινότητας, το οποίο εντοπίζω και γίνομαι δέκτης πολλών μηνυμάτων από τους δημότες, είναι το κομμάτι της καθαριότητας. Βλέπουμε το τελευταίο, από τα Χριστούγεννα και μετά, το κομμάτι της καθαριότητας μήπως να έχει εγκαταλευθεί στη μοίρα του. Συνεχώς βλέπουμε ξεχυλισμένους κάδους, μια κατάσταση απαράδεκτη. Αυτό που οφείλεται, έχει αλλάξει κάτι, γιατί εκεί υπήρχε μια κινητικότητα στο θέμα αυτό, μια μάλλον επίβλεψη. Η κινητικότητα ήταν για ένα λόγο ενθουσιασμού. Από εκεί και πέρα, ναι, εγώ δεν βλέπω πράγματα να γίνονται. Δεν βλέπετε, λοιπόν. Και ίσα ίσα η εικόνα της πόλης μας θα έπρεπε να είναι να αστράφτει η πόλη. Να αστράφτει, λέτε, η πόλη. Θα έπρεπε συνεχώς, ναι, να βραβεύεται για την καθαριότητά της. Γιατί ξέρετε κάτι, εφόσον βλέπουμε η Γούνα, η Γεωργία να περνάει κρίση, θα έπρεπε να επενδύσουμε στην τουριστική βιομηχανία της πόλης και όλου του νομού, ναι, γενικά. Ωραία. Άρα λοιπόν και εκεί εντοπίζεται σοβαρό πρόβλημα, λέτε, ειδικά μετά τα Χριστούγεννα, στην ουσία όταν περίπου ανέλαβαν οι καινούργοι. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Προχωράμε. Άρα μετά, και εκεί υπάρχει πρόβλημα, έτσι, η καθαριότητα. Οκ, okay, πάμε παρακάτω. Μετά να πάμε στο κομμάτι του προγραμματισμού. Εκεί πέρα. Κύριος Δαμιανού, έγινε, ναι. Ο κύριος Δαμιανού έγινε η πρόταση στο ΒΑ. Ναι. Από εκεί και πέρα αναμένουμε. Αυτό ήταν κάτι που είχε ετοιμαστεί από το ξεκίνημα της θητείας, δηλαδή Μπινιάκος κτλ. Αυτό το πρόγραμμα δεν άλλαξε στην πορεία. Είχε ξεκινήσει από τον κύριο Μπινιάκο, ναι, στην πορεία άλλαξε. Απλώς, ναι, το θέμα ποιο είναι. Ότι οι μελέτες των έργων που εντάχθηκαν είναι όλες από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Από την Δημοτική Αρχή. Από τη θητεία του κυρίου Θεοδωσόπουλου, Θεοδωσόπουλου, στο κομμάτι του προγραμματισμού. Ναι. Απλώς το θέμα ποιο είναι. Ότι επισημάναμε και ο κύριος Θεοδωσόπουλος επεσήμανε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι τα έργα αυτά, οι μελέτες αυτές πρέπει να οριμάσουν για να υλοποιηθούν τα έργα. Λέτε λοιπόν ότι αυτό το πρόγραμμα, πώς το ονομάζουμε, πώς λέγεται? Βιώσιμη ανάπτυξη. Βιώσιμη ανάπτυξη. Στο αυτό πρόγραμμα, αφορά το κεντρικό ιστό της πόλης. Τον κεντρικό, ωραία. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, λέτε ότι έγινε με Θεοδωσόπουλο στην προηγούμενη δημοτική θητεία, τα έκανε δηλαδή ο Ιάκωβος. Οι μελέτες ήταν, ναι, παρακαταθήκη της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Και η ομάδα Αγγελή τι έκανε, κοιτούσε τι έκανε ο προηγούμενος. Σύνταξη του Φακέλου. Τι έκανε? Τη σύνταξη του Φακέλου. Σύνταξη Φακέλου κάνανε μόνο.
Εγώ δεν βλέπω μεγάλες παρεμβάσεις. Δηλαδή, ακόμα κάποια μελέτη από την κυρία, από τη Δημοτική Αρχή του Ανέστη Αγγελή δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής. Τέλος πάντων. Λέτε λοιπόν ότι έγινε μόνο σύνταξη, δηλαδή πήραν και καταθέσαν τον φάκελο, διεκπέραιζαν κάτι που θα μπορούσε να κάνει και ένας διευθυντής, ένας προστάμενος μιας υπηρεσίας. Έτσι λοιπόν, ακριβώς, μα να το πούμε διαφορετικά. Ναι. Ακόμα η θητεία, η Δημοτική Αρχή του Ανέστη Αγγελή κάποιο έργο δεν έχει υλοποιήσει. Κάποιο δικό της έργο. Δικό της έργο. Έχει κάνει μόνο ένα το σιδηροχώριο που ήταν έτοιμο από την προηγούμενη δημοτική. Εδώ ο Ζαχαρίας ο Παύλου ενέταξε 15 εκατομμύρια. Το ενέταξε. Λέω δεν υλοποίησε. Θα υλοποιηθεί. Εντάξει, θα το κάνουν οι επόμενοι. Ολόκληρη πόλη θα αλλάξει, λένε, στην υδροδότηση και στους αμυαντοσωλήνες που θα έπρεπε αυτό να γίνει 10 χρόνια αναμένουμε. Πριν. Το αναμένουμε. Και το πνευματικό κέντρο. Να το ρωτήσουμε τον κύριο Αγγελή πότε θα έχει γένεια. Πνευματικό δεν θα έχουμε. Ξεχάστε το τώρα. Μα γιατί, είναι βασική ναι. Εξαγγελία της Δημοτικής Αρχής. Λοιπόν, άρα λέτε ότι και εκεί το πράγμα είναι τίποτα. Απλώς οι άνθρωποι παρακολουθούσαν, λέτε, στο κομμάτι του προγραμματισμού, τι έκαναν οι προηγούμενοι και τίποτα παραπάνω. Έχει κάνει κάτι, ας πούμε, ο Δαμιανού ή ο Μινιάκος. Έχουν κάνει κάποια πράγματα, αλλά όχι κάποια τρελά πράγματα. Τρελά πράγματα δεν είδαμε. Προχωράμε. Δεν είδαμε. Από εκεί και μας πέρα, έμεινε, πάμε Ζήσης. Στο κομμάτι του τουρισμού και του πολιτισμού. Πετρόπουλος πριν και Ζήσης τώρα. Ίδια κατάσταση, κύριε Παραρά. Ναι. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Ο κύριος Ζήσης έχει πει ότι είναι πολύ ικανοποιημένος με πάρα πολλές εκδηλώσεις, τις οποίες ο κόσμος αγκάλιασε και ο Δήμος συνεχίζει, λέει. Να ξεκινήσουμε με ένα πράγμα. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Ζήσης έχει διαχειριστεί, σαν χαρτοφυλάκιο να το πω έτσι, ναι. Το ύψος του χαρτοφυλακίου που έχει διαχειριστεί είναι πολύ μεγάλο. Αυτή τη στιγμή με τα ραγκουτσάρια ο κύριος Ζήσης ξεπερνάει τις 400.000. Άρα κάνει έργο. Αν τα απορροφάει και τα διαχειρίζεται, κάνει έργο ή όχι. Κάνει έργο. Το θέμα ποιο είναι όμως αυτή τη στιγμή, κύριε Παραρά. Ναι. Εγώ είδα πράγματα στον τουρισμό να μην γίνονται. Ναι, να ακούσω παραδείγματα. Μπράβο, πείτε μου παραδείγματα. Το καραβάκι να μην λειτουργεί στη λίμνη. Ναι. Που είναι η ατραξιόν, θεωρώ. Καλά, εντάξει, μπορεί να ανήκει και σε μια άλλη ομάδα το δεύτερο καραβάκι, αλλά εγώ το πάω γενικά, δηλαδή στο λατομείο. Μα είναι και πρόεδρος. Εγώ λέω, ότι υπάρχουν δύο. Ναι, έχουμε δύο καράβια, έτσι, που δεν τα λειτουργούμε, δεν είναι μόνο ένα. Ναι, απλώς το θέμα είναι ότι τη χάνει να είναι ο κύριος Ζήσης ναι. Και πρόεδρος στην τουριστική, στην κοινοφελή επιχείρηση. Ναι, 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 αυτό λέω. Οπότε θα έπρεπε να το λειτουργήσει και να προχωρήσει. Αυτά που έχουν πει όμως ότι εντόπισαν προβλήματα, βρήκανε αυτά, ήταν επικίνδυνα, δεν μπορούσαν να μπουν στη λίμνη. Αυτά τα προσπεράσαμε, τα φτιάξαμε ή λέτε ότι έπρεπε. Ναι. Αυτά τα πράγματα δεν ήταν από την ίδια Δημοτική Αρχή του Καραβάκη. Πριν 3 χρόνια λειτουργούσε. Επί θητείας Ανέστη Αγγελή δεν λειτουργεί το καράβι στη λίμνη της Καστοριάς. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι, Σεπτέμβριο λειτουργούσε του 14 και Οκτώβριο τότε ή το καλοκαίρι λίγο νωρίτερα. Λειτουργούσε πριν. Και ναι. Μετά ο κύριος Λίτσκας πήρε την απόφαση να βγει, να επισκευαστεί και να ξαναμπεί στη λίμνη. Από τότε δεν έχει γίνει κάτι. Δεν έχει γίνει κάτι, λέτε. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, με τον κύριο Ζήση, αυτή τη στιγμή το κομμάτι ή το χωριό του Άι Βασίλη ναι. Έγινε πέρυσι βιαστικά, φέτος δεν ακούμε τίποτα. Και αναμένουμε πρωτοβουλίες. Τον είχα ρωτήσει πάντως εγώ πριν 1-2 εβδομάδες. Ήταν νομίζω 50-50, θα το προσπαθήσουν, δεν ξέρουν κτλ. Ξέρετε κάτι, κύριε Παραρά. Αυτό όμως είναι ιδιωτική ιστορία. Το χωριό αυτό δεν είναι ιδιωτικό, δεν το κάνει ο Δήμος. Είναι μια πονεμένη ιστορία για τη Δημοτική Αρχή αυτή. Το χωριό του Άι Βασίλη. Ναι, αλλά δεν το κάνει ο Δήμος. Αν δεν γίνει, δεν είναι ευθύνη του Δήμου. Δηλαδή, εκτός και αν ξέρετε κάτι παραπάνω. Ο Δήμος όφιλε από το καλοκαίρι ακόμα που ο κύριος αντιδήμαρχος μας επικαλέστηκε ότι έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός από το Μάιο, το καλοκαίρι ακόμα τον Ιούλιο μέχρι τέλη Αυγούστου να έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, να έχει βρεθεί ο επιχειρηματίας ο οποίος θα το στήσει και αυτό το χρονικό διάστημα μέσα στον Οκτώβρη το πρώτο 20ήμερο έπρεπε να στείνεται και 28η το χωριό του Άι Βασίλη θα έπρεπε να ανοίξει. Μπορεί να πάρει άδεια για 2 μήνες ας πούμε. Σαφώς και μπορεί να πάρει. Απλώς το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε να γίνονται κινήσεις. Και θα είναι μεγάλο πλήγμα
να μείνει για η τον τουρισμό, ναι. Χωρίς. Κοιτάξτε, για τον τουρισμό θα είναι θέμα. Δηλαδή, τα καραβάκια που λέτε για μένα έπρεπε και πρέπει σήμερα, έτσι εντάξει, χειμώνας τώρα έρχεται, αλλά πρέπει να τα έχουμε εκεί γιατί φέρνουν κόσμο, κίνηση μαζί με τη Σπηλιά του Δράκου, με το χωριό του Άι Βασίλη. Μπορείς να κάνεις ένα δίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο με πολλά χρήματα και πολύ τουρισμό. Έτσι ακριβώς. Ναι, και το χωριό μπορούν να το κάνουν, έτσι, να βρεθεί ο τρόπος, αλλά εκεί πάντοτε ακούω γκρίνια για το ρεύμα, για τη ΔΕΗ, το ένα, ποιο μπήκε. Καταλάβατε, δεν ξέρω πώς ναι, θα λύνουμε. Όταν ασχολείσαι επιφανειακά με τα ζητήματα, τέτοια προβλήματα ανακύπτουν και αντιμετωπίζεις. Αν ασχολούνταν από το καλοκαίρι σοβαρά με αυτό το θέμα, είχανε έπρεπε ότι να υπάρχει. Από τότε λέει στιγμή. Το παρακολουθούν και ξεκίνησαν οι συζητήσεις. Νωρίς, το καλοκαίρι το έκανε ο Ζήσης. Έτσι νωρίς, τουλάχιστον έχει δηλώσει. Αποτέλεσμα δεν είδαμε, γιατί μάλιστα. Ξέρετε κάτι. Αν θυμάστε, το είχατε αναφέρει και εσείς παλαιότερα και από εσάς παίρνω το σχόλιο αυτό και ότι μαζί με τα Τρίκαλα ήμασταν την ίδια χρονιά ξεκινήσαμε. Ναι. Για το χωριό του Άι Βασίλη. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή που έχουν φτάσει τα Τρίκαλα και που έχει φτάσει η Καστοριά. Και επιμένω ότι θα μπορούσε να γίνει, τώρα πια να το λέμε έτσι, θα μπορούσε να γίνει και η Καστοριά Τρίκαλα. Έτσι θα μπορούσαμε να γίνουμε, ναι. Γιατί μαθαίνουμε τώρα στα Τρίκαλα για τρομερά νούμερα επισκεψιμότητα. Πολύ μεγάλα, πολύ μεγάλα. Ναι. Τώρα μας έχουν αναφέρει για 50 λεωφορεία την ημέρα. Πολύ, πάρα πολύ. 1 εκατομμύριο νομίζω πέρσι είχανε. Τέλος πάντων. Όπως αυτή τη στιγμή η ίδια περίπτωση που επενδύει στον τουρισμό είναι ο Βόλος. Και εμείς απορώ γιατί δεν επενδύουμε σε τέτοια πράγματα. Εμείς κοιτάμε να γίνονται 3 συναυλίες το χρόνο και από εκεί και πέρα εντάξει το κάναμε το καθήκον μας και όλα καλά. Να χρηματοδοτούμε όλους τους συλλόγους. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Ότι αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Mm-hmm. Και το κομμάτι του τουρισμού δεν έχει στηριχθεί καθόλου από τη Δημοτική Αρχή. Ναι. Μετά, στο κομμάτι επίσης του πολιτισμού... Όπα, έχουμε τις ειρήνες. Τώρα, ναι, ξεκίνησαν. Να πούμε ότι εμείς ακούμε από εσάς τώρα, εγώ δεν τις άκουσα εδώ δίπλα. Λοιπόν, τώρα έχουμε τις ειρήνες, μην τρομάξει ο κόσμος κύριε Βελίδη. Νάτες. Όχι, να το πούμε ότι είναι μια άσκηση που γίνεται, έτσι, δοκιμαστική, 11 είναι η ώρα και έχουμε σιρήνες σε όλη την Ελλάδα. Σιρήνες πολέμου είναι αυτές. Έτσι, μακριά από εμάς, αλλά είναι για δοκιμαστικούς λόγους. Για συνεχίστε. Ακριβώς, είναι μια άσκηση. Μια άσκηση. Στο κομμάτι του πολιτισμού είναι και ο κύριος Παπαδημητρίου. Έχει διαχειριστεί ο κύριος Παπαδημητρίου πολλά χρήματα. Και δεν βλέπουμε και εκεί πέρα να γίνονται, να έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ναι. Το μόνο θετικό που μπορώ να πω στον κύριο Παπαδημητρίου είναι οι τουριστικοί χάρτες που έχει κάνει για την πόλη, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι ένα αξιόλογο πράγμα το οποίο έχει γίνει. Αλλά με προβληματίζει που ενώ δεν έχουν γίνει άλλες και άλλες εκδηλώσεις και διαβάζω χθες την Κυριακή έχουμε μία εκδήλωση για το τζαμί, για να παρουσιαστεί η μελέτη για την αποκατάσταση για το τζαμί. Εδώ η Δημοτική Αρχή είναι ένα πράγμα το οποίο με παραξένευσε κύριε Παραδά. Εδώ δεν βλέπουμε άλλους να ασχολούνται με οτιδήποτε αυτά, η Δημοτική Αρχή να ασχοληθεί με την αποκατάσταση για το τζαμί. Ναι. Είναι ένα πράγμα το οποίο εμένα με παραξένεψε. Είναι το τζαμί αυτή η ιστορία που είχαμε δει και στο Δημοτικό Συμβούλιο τότε. Έχουν έρθει θέματα για τζαμί και τα λοιπά, 2-3 φορές νομίζω, ναι. Ναι, και κάνουμε μία εκδήλωση σαν Δήμος Καστοριάς μεθαύριο να παρουσιαστεί η μελέτη αποκατάσταση. Mm-hmm. Εδώ δεν έχουμε κάνει για άλλα κτίρια τα οποία είναι δικά μας, Καστοριανά και τα λοιπά, άλλες μελέτες, παρουσιάσεις να γίνουν. Η Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή σκέφτεται, θα κάνει εκδήλωση για να παρουσιαστεί η μελέτη αποκατάστασης για το τζαμί. Εκεί ο κόσμος θα κρίνει μόνο. Μάλιστα, άρα και από τη μεριά λέτε Παπαδημητρίου, ας πούμε δεν έχετε δει έργο λέτε, δηλαδή λέτε διαχειρίστηκε πολλά χρήματα, έτσι σας άκουσα να λέτε, χωρίς όμως να βλέπετε το έργο στο πόστο του, έτσι. Το μόνο πράγμα που έχω και να πω είναι οι χάρτες. Και να πούμε ότι, ναι, αλλά εντάξει, σε 3 χρόνια μόνο χάρτες, αφού λέτε, δεν είναι μόνο αυτό, μπορούν να γίνουν κι άλλα. Τώρα, αν σκεφτείτε. Γιατί ο Παπαδημητρίου και ο Στεριόπουλος είναι από την πρώτη μέρα που ορίστηκαν, παραμένουν ακόμα και σήμερα, έτσι. Αν σκεφτείτε ότι ο κύριος. Ενώ αλλάζουν οι άλλοι 5, αυτοί οι 2 μένουν. Ναι. Αν σκεφτείτε ότι ο κύριος Παπαδημητρίου διαχειρίζεται 200.000 σε ετήσια βάση, ναι. Τουλάχιστον μπορώ να πω, μπορεί να είναι και το νούμερο παραπάνω. Μόνο με τους χάρτες δεν μας καλύπτει αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Απλώς εντάξει, πρέπει να αναφέρουμε και κάποια πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Ωραία, αυτή είναι αντιδήμαρχη. Ποιοι έμεινε ποιος, ο Δάγκας. Α, ο Δάγκας έμεινε, ναι. Ο κύριος Δάγκας στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας μέχρι τώρα στο αντικείμενο, στο κομμάτι με τα σκυλιά μπορώ να πω ότι το διαχειρίζεται επαρκώς. Ποια σκυλιά, γεμάτο όμως... σκυλιά είναι, παντού επιθέσεις έχουμε. Τι διαχειρίζεται επαρκώς, τι εννοείται. Εγώ δεν, παντού... δεν υπάγω τέλεια. Απλώς το θέμα είναι ότι περιμένουμε να γίνουν αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν εξαγγελθεί. Για τα σκυλιά, πάντως που λέτε, δεν έχουμε δει κάτι να γίνεται, τίποτα. Και δεν είναι οι φόλες η λύση. Δεν λέω εγώ ότι κάνουν οι άνθρωποι κάτι με φόλες. Όχι, το λέω γενικά, δεν το κάνουν αυτοί. Αλλά θέλω να σας πω ότι το πρόβλημα μεγαλώνει, έτσι. Δηλαδή δεν είναι. Είναι μεγάλο το ζήτημα με τα σκυλιά. Δεν, δεν έχει λυθεί, κύριε Βελίδη, καθόλου. Και να σας πω κάτι. Στο κομμάτι αυτό, το πρόβλημα με τα αδέσποτα. Ναι. Το βάζω λίγο και δεν είναι, μόνο θέμα Δάγκα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο ένας αντιδήμαρχος εδώ. Κάτι. Ναι. Περίμενα σε αυτό το κομμάτι, επειδή ο δήμαρχος τυχάνει να είναι κτηνίατρος, θα έπρεπε να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Γιατί αυτή η δημοτική αρχή, αν θυμάστε καλά, όταν πρωτοβγήκε, είπε ο δήμαρχος ότι εγώ είμαι κτηνίατρος, ο κύριος Δαμιανού είναι κτηνίατρος, το κομμάτι με τα αδέσποτα θα λυθεί. Εντάξει, οπότε, από αυτούς τους ανθρώπους... Και αν ήθελε και κυβερνητική στήριξη και η Τελιγιορίδου ως βουλευτή και του ΣΥΡΙΖΑ είναι κτηνίατρος. Άρα έτσι, έχουμε τρία πρόσωπα έτσι ενώ στα πράγματα. Δεν έχει όμως καμία ανάμειξη, ας πούμε, η Τελιγιορίδου στο θέμα. Τέλος πάντων, η δημοτική αρχή είναι όντως που δεν χρειάζεται να είσαι κτηνίατρος, πρέπει να το λύσεις όμως. Σίγουρα, απλώς το θέμα ποιο είναι, ότι αυτή τη στιγμή είναι διαφορετικά να έχεις άμεση σχέση με αυτό το, να είσαι δηλαδή σε αυτό το επάγγελμα. Πάλι σιρήνες, μάλιστα, πάλι. Για κανένα δύο λεπτά ακόμα. Τις δοκιμάζουμε, ναι. Ναι. Πάντως, ελπίζω, το γενικό σχόλιο, κύριε Βαραρά, της Δημοτικής Αρχής, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε πράγματα να γίνονται. Στον κόσμο υπάρχει μια τεράστια απογοήτευση, χώρια που ο κόσμος αντιμετωπίζει τα δικά του προβλήματα, δεν δίνουμε όραμα και ελπίδα στον κόσμο να παραμείνει. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, είναι βέβαια η χρονιά, λέτε, η μία χρονιά για τους νέους, για τους αντιδημάρχους που είναι οι απερχόμενοι από ό,τι κατάλαβα, γιατί ξέρω ότι θα κάνει αλλαγές ο κ. Αγγελής, αυτό έχει πει. Άρα, για πότε? Εγώ ξέρω ότι θα γίνουν αρχές του έτους. Α. Έτσι νομίζω. Κατάλαβα. Ναι, έτσι νομίζω. Θα γίνουν αρχές του έτους οι αλλαγές. Ενδεχομένως θα είναι πάλι πέντε, θα αφήσει πάλι Παπαδημητρίου και Στεργιόπουλο. Δεν ξέρω. Θα το θεωρώ δούμε. Θεωρώ ότι με τον κύριο Στεργιόπουλο δεν βλέπω να αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα για τον κύριο Παπαδημητρίου επιφυλάσσουμε. Ότι πρέπει να αλλάξει. Όχι, για μένα θα έπρεπε και ο κύριος Στεργιόπουλος να έχει αλλάξει. Να έχει αλλάξει, λέτε. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ είδα πολλά περίεργα πράγματα να γίνονται στην Οικονομική Επιτροπή. Και... Στην Οικονομική Επιτροπή πάντως δεν είναι ο κύριος Στεργιόπουλος, έτσι. Ο πρόεδρος είναι ο κύριος Αγγελής. Ήτανε 2,5 χρόνια. Ήτανε 2,5 χρόνια, βέβαια. Απλά λέω ότι ήθιστε πάντοτε να είναι ο αντιδήμαρχος οικονομικών. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ποιο? Να μην είναι μέσα ο αντιδήμαρχος. Θα έπρεπε να συμμετάσχει. Αυτή τη στιγμή, εφόσον δεν συμμετάσχει, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα και οι υπηρεσίες λειτουργούν από μόνες τους. Ναι. Δεν βλέπουμε να συμμετέχει τον κύριο Στεργιόπουλο. Γι' αυτό λέω πολλά περίεργα πράγματα γίνονται. Μάλλον δεν γίνονται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Από την πολιτική μεριά εννοώ. Όχι στο κομμάτι της υπηρεσίας. Οι υπηρεσίες κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Απλώς ο πολιτικός προϊστάμενος το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απέχει. Ναι. Εντάξει, είναι και... Έχουμε ακούσει πολλές φορές δηλαδή να λείπει συνεχώς ο αντιδήμαρχος οικονομικών. Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι ο αντιδήμαρχος οικονομικών πρέπει να παίζει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε οικονομική επιτροπή. Είναι η οικονομική επιτροπή, έτσι. Σαφώς. Όλα τα χρήματα του Δήμου περνάνε από εκεί. Ναι, είναι η οικονομική επιτροπή. Τέλος πάντων, τώρα, εντάξει, οι αλλαγές αυτές είπαμε θα γίνουν. Εσείς τώρα για την άλλη υπόθεση που εγώ πάντοτε λέω, το φυσικό αέριο, είναι η λίμνη. Η λίμνη. Ή τα έργα του ΤΑΠ. Γι' αυτά, με αυτά θέλω να κλείσουμε. Τα τρία ζητήματα. Λίμνη, φυσικό αέριο και ΤΑΠ. Να αναφέρουμε όμως κάτι. Ναι, ορίστε, ό,τι θέλετε. Ότι μας έκανε άσχημη εντύπωση να έχει έρθει ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών στο γραφείο του Δημάρχου και να μην αναφερθεί καθόλου το έργο της κατασκευής σύραγγας της κλεισούρας. Ναι. Είναι ένα πράγμα το οποίο σαν Δήμος Καστοριάς θα έπρεπε συνεχώς να το
διεκδικούμε και να επιδιώκουμε στο να πραγματοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή ολόκληρος υπουργός ήρθε στο γραφείο του Δημάρχου και ο Δήμαρχος δεν είχε το σθένος να πει ότι κοίταξε να δεις, θέλω να γίνει η σύραγγα, να κατασκευαστεί η σύραγγα της Κλεισούρας. Η σύραγγα της Κλεισούρας, ναι. Το αυτό Δήμαρχο δεν το τον ενδιέφερε μάλλον η σύνδεση περικοπής με βίγλα. Τι περικοπής με βίγλα, ναι. Λοιπόν, φυσικό αέριο τώρα, θα... Ναι. Το φυσικό αέριο. Έχουν εξαγγελθεί κάποια πράγματα για μετά το 2020. Όλα προφορικά, ναι. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε μια πιο λεπτομερή ενημέρωση, ναι, για να δούμε και να τοποθετηθούμε επί του θέματος. Μάλιστα. Πάντως, εφόσον περνάει ο ΤΑΠΑ αυτή τη στιγμή, ο αγωγός του φυσικού αερίου από την περιοχή μας, η διεκδίκηση του φυσικού αερίου θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη από όλους τους εμπλεκόμενους με. Εγώ θα έλεγα να σας πω κάτι, θα έπρεπε να είναι πιο σοβαρή, πιο τεκμηριωμένη, συνεχόμενη, για να μπορούμε όλες τις λεπτομέρειες να τις λύνουμε και ένα κυνηγητό για να μπορέσουμε να πάρουμε τις αποφάσεις για να το διεκδικήσουμε σωστά όλο αυτό. Όχι έτσι, μόνο ακριβώς. Τώρα 2-3 χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια θα σας πω εγώ. Γιατί υπήρχαν και με Χατζησημειονίδη και με Δακή, περιφερειάρχη, πολλές παραλήψεις στο θέμα αυτό. Επειδή ναι, όμως... Το θέμα ποιο είναι, ότι αυτή τη στιγμή ο ΤΑΠΕ έχει ξεκινήσει. Εντάξει, στην περιοχή συμφωνώ, μας συμφωνώ. Να πραγματοποιήσει την κατασκευή του αγωγού και εμείς ακόμα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αποφασίσει αν πραγματικά θέλουμε φυσικό αέριο ή όχι. Ένα είναι αυτό. Μόνο, ναι, σε δηλώσεις. Σε δηλώσεις. Το άλλο θέμα με τα έργα τα οποία θα κάνετε από ένα ανταποδοτικό υποχρεωτικό πρόγραμμα, γιατί δεν το κάνει κανείς επειδή θέλει, αυτά τα λεγόμενα ανταποδοτικά, τα έχετε κλείσει επιτέλους, ποια θα είναι? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Παραράτη. Αν σας ρωτήσω σήμερα ποια είναι αυτά που θα χρηματοδοτήσει η εταιρεία προς τον Δήμο, ποια έργα θα κάνει, ξέρουμε? Αυτή τη στιγμή μαθαίνουμε κάποια έργα τα οποία θα γίνουν. Αλλά περιμένετε, είναι αποφασισμένα αυτά? Τα έχετε αποφασίσει? Τα περισσότερα από αυτά τα έργα, γι' αυτό δεν ήθελα να ολοκληρώσω, ότι αυτή τη στιγμή τα περισσότερα από αυτά τα έργα τα οποία θα υλοποιηθούν δεν είναι στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει πάρθει. Τι είναι, πού είναι? Έχει γίνει ένας καινούριος σχεδιασμός και από τη Δημοτική Αρχή. Καθίστε, μαθαίνω. Πώς το λένε, απόφαση καινούργια. Έχετε πάρει απόφαση άλλη? Όχι, μα κύριε ποιος κάνει τη λίστα των έργων? Καλά, ναι. Κάποιοι άνθρωποι, 6 άνθρωποι κινείται στην τελευταία συνεδρίαση, ναι, του Δημοτικού Συμβουλίου. Επιλέξαμε την αποχή γιατί δεν υπήρχαν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και κάποια συγκεκριμένα έργα τα οποία θα διεκδικήσουμε από τον ΤΑΠΕ. Εκεί τα είχαμε βάλει όλα τα έργα και από εκεί και πέρα ό,τι μας καθόταν, να το πω έτσι, στην καθομιλουμένη. Άρα, λέτε ότι κάποια έργα τα οποία ακούτε ότι θα εκτελεστούν ή γίνονται, δεν ξέρω, γίνονται εκτός, εκτός απόφασης. Ο Δήμος Καστοριάς, ναι, δέχτηκε να πάρει απορριμματοφόρα και κάποια οχήματα από την κοινοπραξία του ΤΑΠ. Ναι, ποιος το πρότεινε αυτό, ας πούμε? Ο κύριος Τόσκος, τηλεοπτικά. Το είχε πει στη Γιάννα Λούσκου τότε αυτό, ναι. Ναι, δεν υπάρχει κάποια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Α, από εκεί και πέρα. Μαθαίνουμε τώρα ότι οι παιδικές χαρές θα γίνουν κάποιες παιδικές χαρές. Καλά, εκεί μην το λέτε τώρα, γιατί από ό,τι μαθαίνω 7-8 άτομα τραβιούνται στα δικαστήρια με τις παιδικές χαρές. Σίγουρα, απλώς το θέμα ποιο είναι, ότι αυτή τη στιγμή μαθαίνουμε, ναι, ότι η Δημοτική Αρχή έχει προτείνει στον ΤΑΠ σε κάποιες παιδικές χαρές να υλοποιηθούν. Και αυτό το πράγμα, αν ανατρέξετε στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν υπάρχει. Άρα λέτε ότι πάνε να γίνουν κάποια πράγματα που δεν τα έχει αποφασίσει κανείς. Έτσι ακριβώς. Το θέμα ποιο είναι όμως, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι μήπως και τα έργα τα οποία προτείνονταν σε αρχική φάση έφτασαν σε σημείο την εταιρεία να φτάσει σε σημείο να αποφασίζει μόνη της. Να αγανακτήσει, σου λέει, εμείς σας δίνουμε χρήματα και εσείς ακόμα δεν έχετε πάρει αποφάσεις. Ναι, έτσι ακριβώς. Όταν να σας ακούς... πω, το ποσό το ξέρουμε τελικά ποιο είναι? Έχει αφαιρεθεί και 1 εκατομμύριο για ένα μεταπτυχιακό, έτσι? Το ποσό για το Δήμο Καστοριάς που είχε, που για μένα ο Δήμαρχος που το είχε χειριστεί στην αρχή δεν διεκδίκησε σωστά και παρκώς
mm-hmm. το ποσό που έπρεπε να διεκδικήσουμε, ναι. είναι αυτή τη στιγμή, από ό,τι μαθαίνουμε, 2.200.000. 2 με 2.200, έτσι. Ναι. Έχει αφαιρεθεί, έχει φύγει και ένα ποσό για το μεταπτυχιακό που ήταν... Αυτό, από ό,τι έχουμε μάθει από την ναι. κοινοπραξία του ΤΑΠ, δεν είναι από τα 2.200. Όχι από τα 2.200, η Καστοριά μπορούσε να πάρει... Μα ένα λεπτό. Το απλώς άρμος... η Καστοριά θα μπορούσε να πάρει, αν το πηγαίναμε αναλογικά ναι. με τη χιλιομετρική απόσταση ναι. που περνάει ο αγωγός, η Καστοριά θα έπρεπε να πάρει τουλάχιστον 4 εκατομμύρια. Ναι, γι' αυτό λέει, η Καστοριά είναι ρηγμένη σε σχέση με το πώς κατασκευάζεται, έτσι, και το τι παίρνει τελικά από αυτό το πρόγραμμα. Είναι ρηγμένη γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν διεκδίκησαν σωστά κάποια πράγματα για, για την πόλη μας, για το νομό μας, και για, για για να κλείσουμε, να ξέρετε ότι και με τη Λίμνη είχαμε και έχουμε θέματα με τη Λίμνη. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Και δεν έχει γίνει ακόμα παρέμβαση καμία. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα, η λίμνη της Καστοριάς να είναι στολίδι. Λοιπόν, εντάξει, άρα η κουβέντα σας, η κεντρική ιδέα, όλο αυτό που βλέπετε είναι ότι στα 3 αυτά χρόνια, αλλά και στον χρόνο... 4 πλέον, στα 4 να πούμε. Πλέον, κύριε Παραρά, ναι. πλέον, γιατί πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι η Δημοτική Αρχή μετά την εκλογή της ουσιαστικά έχει ξεκινήσει να παράγει έργο. Το έργο ακόμα ναι. αυτό δεν το έχουμε δει. Δεν έχουμε δει, δηλαδή, το έργο. Δηλαδή μιλάμε ότι από το Μάιο του 2014... Εντάξει, δεν ανέλαβαν το Μάιο, ανέλαβαν το Σεπτέμβριο, ας πούμε, ναι. Ναι, αλλά είναι 3,5 χρόνια, κοντεύουμε είναι, στα ναι. 4. Ναι, ναι, έχει θα έπρεπε μπει αυτή τη χρονική περίοδο τα αποτελέσματα, το κεντρικό στίγμα το οποίο επικαλούνταν αυτή η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε να είναι ορατό σε όλους μας. Mm-hmm. Εμείς δεν είδαμε ακόμα πράγματα να γίνονται. Δεν είδαμε, λοιπόν. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να καλή θητεία, ενώ για το υπόλοιπο αυτοδιοικητική.